τέσσερις μουσικές ηλεκτρονικές. Καλώς την αγνούλα μας. Επισκέπτεσαι εσύ, αγνή μου. Να σου κάνει μια φορά να λέμε αλήθειες τώρα, έτσι. Βέβαια. Ναι, αυτό λέω, ότι υπάρχει μια υποκρισία γενική. Ότι κανείς δεν ξέρει τίποτα, κανείς δεν πάει ποτέ πουθενά. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι όλη η Βόρειος Ελλάδα είναι σύστημα το καφεδάκι, το κουπάκι. Έτσι. Είναι έθιμο, δεν είναι σύστημα. Πιστεύω ότι αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον δεν είναι μόνο έτσι απλή, ας πούμε, ανάγκη. Είναι ο φόβος του θανάτου, ο φόβος, είναι αρχαίγωνο αυτό. Από τον καιρό που γεννήθηκε ο άνθρωπος, θυμόμαστε στην ιστορία ότι έχει μάντις, ξέρω εγώ, πυθίες, ιστορίες, διάφορα τέτοια. Τώρα βέβαια φτάνουμε σε εκμεταλλεύσιμα έτσι, πράγματα κάπου, αλλά ο καθένας όπως φαντάζεται και όσο μυαλό έχει κάνει μέχρι εκεί. Έχεις πάει ωστόσο και εσύ έχω και ακούσει, το καφεδάκι έχω, και το... Έχω ακούσει. Στη Θεσσαλονίκη καταρχήν έχω δουλέψει πολλές φορές. Μάλιστα. Να μην το πω αυτό. Ο κύριος Μιχάλης Νίκου είναι ιδιωτικός detective και έχει να μας πει κάτι πράγματα και θαύματα εδώ πέρα. Περίεργα τα άκουσα, περίεργα θα τα ακούσετε κι εσείς. Δίπλα του είναι ο κύριος Βαγγέλης Τζαφέρης, συνεργάτης του, βοηθός του. Η κυρία Δαμουράκη έχει να μας πει και εκείνη πράγματα, έχει να μας κάνει και προβλέψεις, έχει να μας πει τι είναι αυτά που συμβαίνουν με τους πελάτες, πώς είναι ευχαριστημένοι όσοι πηγαίνουν και τους λέει τα μελούμενά τους και πόσοι δεν είναι. Δεν ξέρω αν θα μας πει πόσοι δεν είναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως εσάς, κυρίες μου, έχετε πάει ποτέ να σας πούν τον καφέ, να σας ρίξουν τα χαρτιά? Όχι, γιατί δεν τα πιστεύω. Δεν τα πιστεύετε. Κανείς από εδώ που να τα πιστεύει? Όχι. Τα μισώ. Και εγώ. Τα μισώ, τα μισώ πιστεύω. Όχι τα μισείτε. Μισό και δεν θέλω. Α, ένα λεπτό. Το μισό σημαίνει τα μισό και το μισό μισοπιστεύω. Εγώ μισοπιστεύω. Η κυρία Λένα Φωτιάδη επάνω, η κυρία Τζερεμοπούλου Ασπασία και η κυρία Κωνσταντινίδου είναι πελάτησες της κυρίας Δαμουράκη και τώρα εσείς θα πείτε ότι για να είναι τώρα και να τις έχει φέρει, είναι μιλημένες, θα πούνε αυτά. Και χαρτομάτισες. Και χαρτομάτισες. Για να δούμε όμως τι, τι έχουν να μας πούν. Εμείς νομίζω ότι τόσους μήνες πια σας έχουμε πείσει ότι δεν είναι μια κουμπή που δεν μιλάει ειλικρινά και δεν λέει αλήθειες. Εξού και πόσο θα στριμώξω άγρια εγώ την κυρία Δαμουράκη σήμερα, διότι και εγώ θα της αμφισβητήσω τα πάντα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέλλον. Το μέλλον. Η μαντική δύναμη. Τα μηνύματα από το άγνωστο, το εξωπραγματικό, πάντα συγκινούσαν και εξακολουθούν και σήμερα να θέλουν ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτά, σύμφωνα με τους ειδικούς τουλάχιστον, τους παντός είδους μελλοντολόγους, εκμεταλλευτές ίσως της ανθρώπινης, κυρίως της γυναικείας αφέλειας, σύμφωνα με πολλούς. Ή από την άλλη πλευρά, χαρισματικούς ανθρώπους, σύμφωνα με τη γνώμη κάποιων άλλων. Πάντως, το πέρασμα των χρόνων, η χαρτοματία εξακολουθεί να θεωρείται από τους περισσότερους η πιο αξιόπιστη μέθοδος πρόβλεψης. Η καφεμαντία, η χαρτομαντία, η αστρολογία θεωρούνται μέθοδοι προβλέψεως. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα τους, κύριε Εβραίου? Να σου πω. Λοιπόν, η αστρολογία, οι αστρολόγοι έχουν αστρονομικές εφημερίδες και βλέπουν τις θέσεις των πλανητών και ερμηνεύουν τις αστρικές επιδράσεις που επηρεάζουν τον άνθρωπο. Ναι, λοιπόν. Τώρα πρόσεξε να δεις. Τώρα ένα μέντιουμ, προς να καταλάβεις, συλλαμβάνει αυτές τις αστρικές επιδράσεις μέσω του εγκεφάλου του και τις μετασχηματίζει ο εγκεφαλός του σε εικόνες και γι' αυτό και μπορεί και βλέπει. Τα χαρτιά και ο καθένας λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τα χαρτιά. Τα χαρτιά πώς γίνεται? Ο εγκέφαλος, αφού συλλάβει τις αστρικές επιδράσεις αυτές, τις μετασχηματίζει σε εικόνες και ο εγκέφαλος δίνει διαταγή αυτές οι εικόνες να μετασχηματιστούν στα χαρτιά. Βέβαια, επειδή είναι αόριστα όλα αυτά και κάπως άπιαστα, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντοτε έχουν επιτυχία. Γι' αυτό και θεωρούνται και πειράματα. Η παραψυχολογία όλα αυτά τα θεωρεί πειράματα. Ο κόσμος πιστεύει στις προβλέψεις? Πάρα πολύ πιστεύει και μπορώ να σου πω ότι πολλοί κόσμος βλέπω ότι αγαπάει πολύ τη χαρτομαντία. Δυστυχώς δηλαδή, γιατί εγώ πιστεύω πολύ ότι πιστεύω πιο πολύ στην αστρολογία. Είναι λιγάκι πολύ παράξενο, γιατί εσύ λιγάκι σ' αρέσει το μοναξιά. Πραγματικότητα, ναι.
βλέπω στο ζωή σου υπάρχει πάρα πολύ ένας φίλος, δείχνει εδώ του φιλία, θα βοηθήσει πάρα πολύ, θα δώσει πάρα πολύ βοήθεια. Εδώ στο μεγάλο πόρτα, να το τον άνθρωπό σου, έχει κάνει κάποτε μαζί του ένα πρόβλημα, και τώρα αυτές τις μέρες, ναι, αρχίζει να τα σκεφτείς λιγάκι. Έμπισε στο μεγάλο πόρτα, στον άνθρωπό σου. Τι απλά πιστεύετε στην χαρτομαντία? Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα πιστεύω. Πάντως, σε όποιον έχει την ικανότητα, τη φυσική ικανότητα να προλέγει ή να... Να προβλέπει το μέλλον. Δεν συμφωνώ με την έννοια ότι έχετε την φυσική ικανότητα. Ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε γνώση ή την οποιαδήποτε, αν θες, ειδική γνώση. Θυμούμαι από πολύ παλιά που μια φίλη άλλη έριγνε τα χαρτιά σε μια άλλη φίλη και της είπε εφηδιαστικός ευνίδιος θάνατος. Θα σου βγει, λέει, εφηδιαστικός θάνατος. Η κοπέλα ταράχτηκε μαζί με όλα τα άλλα, κάτι και σκοτεινά πράγματα της έλεγε. Και τελικά πράγματι αυτή η κοπέλα την επομένη τη χτύπησε το κάτω στο πεζοδρόμιο. Το γράψαν και οι εφημερίδες. Και δεν ζει πια. Δεν ζει πια. Άλλοι λοιπόν πιστεύουν, άλλοι δεν πιστεύουν και άλλοι μισοπιστεύουν. Σε ποια κατηγορία ανήκει η Χριστίνα? Εγώ αρχικά δεν πιστεύω, αλλά όταν θα μου πούν μία φορά κάτι και θα βγει, η δεύτερη και θα βγει, την τρίτη θα πιστέψω θέλοντας και μία. Έτσι ακριβώς. Σου έχει τύχει? Όχι ακόμα. Δεν σου έχει τύχει ακόμα. Να, εδώ είμαστε, κυρία Δαμουράκη, εδώ είναι, θα σε αναλάβει προσωπικός. Να σε πεις. Τι γίνεται λοιπόν στις περιπτώσεις, και ρωτώ εσάς τους προσκεκλημένους σήμερα, όταν κάποιοι πηγαίνουν στην κυρία Δαμουράκη και δεν τους βγάζει τίποτα. Τους λέει αντίθετα από αυτά που είναι. Δεν βγαίνει τίποτα. Και τι γίνεται όταν κάποιοι άλλοι, ένα παράδειγμα που ξέρω εγώ, μια κυρία που πηγαίνει και της λέει ότι από τώρα και στον επόμενο χρόνο η μητέρα σου θα σπάσει το πόδι της και λίγο καιρό αργότερα η αδερφή σου θα έχει γυναικολογικό πρόβλημα. Στις 3 μέρες η μητέρα της έσπασε το πόδι της και στις 2 εβδομάδες η αδερφή της είχε γυναικολογικό πρόβλημα. Πέστε μου εσείς τι γίνεται τώρα. Για εσείς που το μισείτε. Για πες. Σύμπτωση. Τόσες συμπτώσεις. Τόσες συμπτώσεις, κυρία Δαμουράκη, σας ακούω. Να πούμε και για το δαχτυλίδι που φοράτε στο χέρι σας, που το είχα πει ανοιχτά στον αέρα. Καλά, εντάξει, τώρα μην πούμε και τα δικά μου, ας πούμε για τους άλλους. Το είχα πει ανοιχτά στον αέρα στις 2 Ιανουαρίου, έτσι δεν είναι? Ναι. Όπως είχα προβλέψει και είχα πει ότι ο αντικαθιστάτης του Ανδρέα του Παπανδρέου θα είναι ο κύριος Σημίτης. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και τι γίνεται, εγώ θα πάω από την αντίθετη. Θα είμαι εδώ το αντίπαλο βεβαίως και θα σας πω. Βεβαίως θα είσαι το αντίπαλο. Δεν τι γίνεται με ανθρώπους που έχουν έρθει, από τους 100 ανθρώπους που έχουν έρθει, 30 ή 20, είπαν ότι δεν τους βρήκατε τίποτα και ότι καμία σχέση δεν έγινε. Που μπορεί να συμβεί και αυτό βέβαια. Mm-hmm. Αλλά πώς γίνεται, εάν δεν μου πει, εγώ είναι βάση των στοιχείων, δεν με ενδιαφέρει φωτογραφία, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, θέλω το όνομα, το επώνυμο, τη μητέρα και την ημερομηνία γέννησης. Γιατί ανατρέχω με τελείως διαφορετικό τρόπο να βρω, όπως κοίταξα εδώ δίπλα μου την αγαπητή κυρία τώρα, της είπα πόσα άτομα είναι στην οικογένειά της τώρα, μέσα στο σπίτι της, είπα τι έχει περάσει μέχρι τώρα και δεν την ήξερα καθόλου πρώτη φορά τη γνώμη. Σας τα είπε? Ναι, μου τα είπε. Νατάσα μου τα είπε. Προηγουμένως. Μάλιστα, λέω, μα δεν έχω, λέω, ο πατέρας μου πέθανε πριν 3 χρόνια. Όχι, λέω, και δεν είναι, είμαι μοναχοπέδι. Δεν έχω. Όχι, μου λέει, είναι 2 άτομα. Λέω, μήπως λέτε το δεσμό? Βέβαια, μου λέει, μπαίνει στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 άτομα. Λέω, ναι, είναι ο δεσμός μου, ας πούμε. Και κύριε περνάτε Μουράκη, καλά και τα λοιπά. Ναι, αυτά εδώ πέρα. Καθώς και στην κυρία από πίσω και στον κύριο από εδώ. Στην άποψη. Χωρίς να το ξέρω. Την άποψη. Τι σας είπε τώρα στο διάλειμμα? Δεν θέλει να μιλήσει. Δεν θέλετε να μιλήσετε. Πάντως, σας βρήκε κάτι? Ας πούν οι άλλοι κύριοι δίπλα. Μια ερώτηση. Σας βρήκε. Για να ακούσουμε λοιπόν την ερώτηση. Εκτός από το μέλλον. Προφητεύεται και το παρόν? Όχι, το μέλλον. Το παρελθόν. Το παρελθόν. Να σας πω κάτι. Ο κόσμος το παρελθόν του το ξέρει. Το παρόν του είναι αναγκαίο να το πω. Γιατί άνθρωπος που δεν έχει παρελθόν και παρόν δεν θα έχει και μέλλον. Είναι απαραίτητο λοιπόν κάποια πράγματα για να σας πω, για να χαλαρώσετε απέναντι μου που δεν με ξέρετε. Όταν έρχεται ένας πελάτης δηλαδή στο γραφείο μου και με επισκέπτεται, εγώ δεν το ξέρω. Και
ζητώ το όνομά του και του λέω κατευθείαν πέντε πράγματα για τα υπάρχοντα, για τα σημερινά. Από για να τον πείσετε, να του κερδίσετε την εμπιστοσύνη, να σας πείτε τα παιδιά του, την οικογένειά του, τι προβλήματα. Γιατί σας ρωτώ εγώ. Μάλιστα. Γιατί εγώ είμαι ένας που δεν πιστεύω, ας υποθέσουμε, σε αυτά τα θέματα. Βεβαίως. Εάν μου πείτε κάτι από το παρελθόν μου, το οποίο το έχω περάσει, μπορεί να σας πιστέψω, Φερρυπίν. Βεβαίως. Να το πω, να μου πείτε το όνομά σας, το επώνυμό. Για εδώ τώρα. Εδώ τώρα. Κωνσταντίνο. Συγγνώμη, για να μην νομίζουν ότι είναι στην Έλλα, την ξέρετε, την κυρία Δαμουράκη. Πρώτη φορά τη βλέπω. Όπως πρώτη φορά. Ακριβώς. Θέλω να δείξουμε τι κάνει η κυρία Δαμουράκη για να τα βρει αυτά. Για να παρακαλώ. Μάλιστα. Όχι όλοι μαζί. Όχι όλοι μαζί. Ένας να απαντώ σε όλοι. Ονομάζομαι Κωνσταντί Σταύρο. Τη μητέρα μου τη λένε Μαρία. Για να τα γράψω, πρέπει να τα γράψω. Ναι. Μαρία η μητέρα. Μάλιστα. Πότε γεννηθήκατε? 1939. Όχι, ολόκληρη τη ημερομηνία σας. Η ημερομηνία σας. 3 Απρίλη. Του 1939. 39. Λοιπόν, συνεχίστε να μιλάτε και εγώ θα πω κάποια πράγματα σε λίγο. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας εκεί, εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Να πάμε λοιπόν, πριν ακούσετε εσείς τα δικά σας, να ρωτήσω την κυρία Ζώη, την Νατάσα, αν έχει κανένα δίπλωμα και πώς προέκυψε όλη αυτή η χαρτομαντία και η καφεμαντία. Κοιτάξτε, δίπλωμα δεν έχω. Έχω σπουδάσει, έχω κάνει άσχετες σπουδές. Αυτό με μένα ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή? Ήμουνα 6-7 χρονών όταν κατάλαβα ότι μπορώ να προβλέπω πράγματα για αγαπημένους μου ανθρώπους, για την οικογένειά μου, για μένα την ίδια. Με ποιο παράδειγμα? Σε μορφή οράματος ξεκίνησε. Πες μου ένα παράδειγμα. Να σας πω. Είδα το σκυλάκι μου, ήμουνα πολύ μικρή σας είπα, να κάνει 2 γύρους μέσα στην αυλή και να πέφτει νεκρό. Χωρίς να είναι άρρωστο φυσικά. Τι είναι, αυτό συνέβη. Πέθανε δηλαδή? Σε μορφή οράματος αυτό. Ναι. Αυτό ήταν το πρωί. Όπου 6 ώρες αργότερα το ίδιο πράγμα συνέβη πια και ήταν αληθινό μπροστά μου. Ναι. Αυτό ήταν και κάτι που με σημάδεψε. Πολλά. Το είπατε σε κάποιον? Βεβαίως. Πώς το αντιμετώπισαν, ότι παιδί είναι, δεν ξέρει τι λέει? Το είπα ήδη όταν είδα το όραμα. Οπότε μετά όλοι οι δικοί μου αρχίσαν και ανησυχούσαν όταν πια συνέβη αυτό και το είδαν και οι ίδιοι να συνέβη. Γιατί εγώ το είπα πριν πεθάνει το σκυλί μου. Ναι. Ότι είδα αυτό το πράγμα. Και ας πούμε ότι αυτό ήταν τυχαίο. Άλλο παράδειγμα? Δεν μπορεί να ήταν τυχαίο. Πολλά παραδείγματα μου έχουν συμβεί. Πάρα πολλά παραδείγματα. Με ασθένεια της γιαγιάς μου. Πετάχτηκα, ενώ η γιαγιά μου ζούσε στην επαρχία, πετάχτηκα πάνω και είπε: η γιαγιά δεν είναι καλά, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσω με τη γιαγιά μου. Ναι. Όντως ήταν στο νοσοκομείο. Παραθέριζα με τη γιαγιά μου, ήταν η θεία μου στη σωτηρία, στην εντατική και εγώ το ένιωθα. Mm-hmm. Το χαρτί και το φλιτζάνι είναι μέσω αυτοσυγκέντρωσης. Ποια είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος στους πελάτες σας, το χαρτί ή το φλιτζάνι? Κοιτάξτε, συνήθως οι πελάτες σας γνωρίζουν το φλιτζάνι και το χαρτί και αυτό ζητάνε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι. Μπορώ και εγώ με ένα λευκό χαρτί, ας πούμε, να συγκεντρωθώ και να. Είναι μέθοδος που μπορώ να συγκεντρωθώ από τη στιγμή που έχω το χάρισμα. Αλλά η πελάτη σας ζητάει πάντα αυτό που γνωρίζει. Μάλιστα. Αυτά που ζητάνε από εσάς οι πελάτες που έρχονται, τι είναι κυρίως, τι τους απασχολεί περισσότερο, σε ποιον τομέα? Συνήθως θέλουν να μάθουν γύρω από τα συναισθηματικά. Τα ερωτικά κυρίως, έτσι. Συνήθως. Ναι. Τα επαγγελματικά, αν έχουν επιλέξει σωστό σύντροφο, έχουν και πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Πέστε μου πόσα χρήματα ξοδεύει κάποιος για να μάθει το μέλλον του. Εξαρτάται από το πόσο συχνά πηγαίνει. Ναι. Ξεκινάει από 10.000 το μήνα μέχρι και 100 μπορεί να φτάσει. Βεβαίως, αν είναι κάθε μέρα στο medium. Τα χαρτιά που διαβάζετε και που ρίχνετε μάλλον και ο καφές που διαβάζετε έχουν κάνει τη δική σας ζωή καλύτερη? Με έχουν βοηθήσει να αποφύγω κακοτοπιές. Σαφώς. Έχω προβλέψει πράγματα και έχω αποφύγει κακοτοπιές. Ναι. Αυτό που βλέπετε μέσα από τα σύμβολα και στα χαρτιά και στο φλιτζάνι, τι είναι ακριβώς, τι βλέπετε? Βλέπετε σύμβολα τα οποία σημαίνουν κάτι? Κοιτάξτε, το οποίο... όχι. Τα σύμβολα δεν σημαίνουν τίποτα. Κάθε σύμβολο μπορεί την κάθε φορά να το ερμηνεύσω διαφορετικά αναλόγως το πώς θα μου έρθει εμένα εκείνη τη στιγμή. Σας είπα, είναι το μέσο αυτοσυγκέντρωσης. Το χάρισμα το έχω εγώ. Την πρόγνωση την κάνω εγώ. Mm-hmm. Όχι το σύμβολο του καφέ. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Mm. Ποια άτομα αποτελούν την πελατεία σας? Είναι από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Από ηλικίες και από στρώματα. Από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Συνήθως είναι άνθρωποι που σκοπεύουν να ασχοληθούν με κάποια επιχείρηση και θέλουν να μάθουν αν επιλέξανε τη σωστή περίοδο.
Είναι καλλιτέχνες, είναι επώνυμα άτομα, είναι πολιτικοί. Τα οποία πάντα θέλουν την ανωνυμία, βεβαίως, φαντάζομαι. Ναι. Ζητούν την ανωνυμία. Ναι, ναι. Ωραία. Ο κύριος Μιχάλης Νίκου, που είναι ιδιωτικός detective, έχει να μας πει κάτι που θα μας αρέσει. Για να σας ακούσω, κύριε. Εμφανίστηκε στο γραφείο μου μια κοπέλα γύρω στα 35 με 40 ετών. Ναι. Μπήκε στο γραφείο μου, μου λέει, κύριε Νίκου, μου λέει, θέλω, μου λέει, να μου κάνετε μια έρευνα για κάποια συγκεκριμένη οικογένεια, επώνυμη. Δεν μου άφησε ούτε όνομα, ούτε τηλέφωνο, διευθύνση να την βρω. Θα σας πάρω εγώ, μόλις έχετε, σε πόσο καιρό θα χρειαστούν τα στοιχεία αυτά να τα βγάλετε, λέω, σε μια εβδομάδα. Μου αφήνει 100.000 δραχμές και σηκώνεται και φεύγει. Στην εβδομάδα πάνω με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, τάχετε τα στοιχεία. Ήθελε να μάθει περιγραφές, ονόματα, επίθετα, οτιδήποτε, δηλαδή ποιες ώρες κτλ. Ήταν σημειωμένα όλα, τα σημειώσανε και οι άνθρωποι μου που εργαζόμασταν μαζί. Έρχεται στο γραφείο μου, παίρνει τα στοιχεία της, με πληρώνει κανονικά, μου λέει, θα σας χρειαστώ για άλλη μία ακόμα υπόθεση. Τη δεύτερη φορά όταν ήρθε, κάπως είχαμε εξοικειωθεί. Και της λέω, τι ψάχνουμε, μήπως μπορώ να βρω κάτι ή να ψάξουμε αυτό που με διαφορετικό τρόπο κτλ. Όταν μου είπε ότι εργάζεται για κάποια καφετζού, μου έφυγε η γη κάτω από τα πόδια. Δηλαδή... Τύφος έκπληκτο είναι αυτό, κύριε Ανατάσσα μας. Δεν σε πιστεύω. Εντάξει, τρελάθηκα, δηλαδή λέω πώς, τι, εδώ διαπράτεται, λέω, και απάτη, λέω, θα πάμε και φυλακή. Άρα λοιπόν ήταν συνεργάτης κάποιες καφετζούς που σας έβαζε να ψάχνετε τις ιστορίες των πελατησών για να τους λέει μετά, να το πλιτζάνι που τα είπε. Δεν ξέρω, εμένα εγώ πληρώθηκα. Γιατί καταλήγει 100.000 εσάς το μήνα, τη βδομάδα. Πρέπει να παίρνει, ας πούμε, ένα εκατομμύριο, έτσι δεν είναι. Μιλάμε για επώνυμα άτομα και για χρήματα. Μα συζητάμε τώρα. Νομίζω ότι η δουλειά τελείωσε εδώ. Τα μελούμενα βγήκανε, τα παρόντα δεν ξέρω ακριβώς. Κύριε Σταύρο, έχετε μια αγωνία? Να δείτε τι θα σας πει. Αγωνία έχω. Μάλιστα. Και εμείς έχουμε αγωνία και εσείς θα έχετε γιατί αγωνία. Γιατί τώρα και με αυτό που άκουσα από πάντως. Θα πιστέψετε να σας τα πει. Ναι. Πω, εδώ, έτσι τώρα. Ναι, έτσι τώρα εδώ. Εδώ και τώρα που λέμε. Εδώ και τώρα που λέμε. Εδώ και τώρα, ξέρετε πώς το λέμε. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε όλοι να δούμε τι έχει βγάλει αυτό το χαρτί της κυρίας Δαμουράκη. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα εδώ εσείς που βλέπετε. Εδώ είναι για πολλούς που έχω κάνει. Ναι, λέει πράγματα και γράφει πράγματα. Λοιπόν. Είναι ο τρόπος ο δικός μου. Είναι ο τρόπος ο δικός σας. Και την ώρα, συγγνώμη, που το κάνω, εκείνη την ώρα μπορώ και λέω, μπορούν να πούν οι πελάτες μου εκείνη πάνω. Ναι. Μετά από εκεί και ύστερα φεύγει η ενέργειά μου, δεν θυμάμαι καθόλου. Τελείωσε μόλις φύγει η ενέργειά μου. Παθαίνετε και αμνησία. Καλό είναι αυτό για τους επώνυμους πελάτες που παθαίνετε αμνησία για τα καλά και τα κακά. Περιμένοντας να δούμε τι έγραψαν για τον κύριο Σταύρου οι γραφές και τα χαρτιά της κυρίας Δαμουράκη, πάμε που νομίζετε για να σας εντείνουμε στην αγωνία. Σε διαφημίσεις. Έχετε πάει ποτέ σε καφετζού ή χαρτορίχτρα? Πού να έχω πάει? Όχι. Όχι ποτέ, ούτε σκοπεύω να πάω. Όχι. Όχι. Έχω πάει. Όχι. Όχι, γιατί εγώ κάνω τον καθόλικτρα ή την καφέτζου. Όχι βέβαια. Γιατί? Τι θα πω να πει γιατί? Τι να κάνω στην καρδούστη. Δεν με ενδιαφέρει, δεν τα πιστεύω αυτά. Υπογεννήθηκα. Ένα, βλέπω τη μοίρα μου. Πιστεύετε σε αυτά? Όχι. Γιατί πήγατε? Σαν να είμαι περίεργη λιγάκι. Δεν πιστεύω σε κάτι τέτοιο. Σε τι πιστεύετε πιο πολύ, στο φλιτζάνι, στα χαρτιά ή στη μαντική ικανότητα κάποιον? Σε τίποτα. Σε τίποτα από όλα αυτά. Στο Θεό και στη δύναμη του ανθρώπου. Κανένα από αυτά. Πουθενά. Ξένα. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι αυτά είναι ψεύτικα πράγματα, ξέρω εγώ. Σας έχει ξεγελάσει κανείς με σκοπό να σας πάρει χρήματα? Φυσικά. Μέχρι κότα θέλανε, μέχρι τα πάντα θέλανε. Εδώ είμαστε. Εδώ. Το βλέπετε? Καφεδάκι. Σας το έφερα. Ναι. Δεν το πιστεύω. Είναι αθελέστατο αυτό το ρεύμα. Γιατί? Όποιος θέλει να μάθει το μέλλον του. Έλα στο γραφείο, δώρο θα στο κάνω. Δεν θέλω δώρο, θέλω.
Είπα να φτιάξω ένα καφέ για να σα είμαι ειλικρινή εντελώ. Μάλιστα. Δεν ήπια εγώ από τον καφέ, ήπια μια συνεργάτη τη εκπομπή. Δεν θα σα πω πια και εσεί θα μου πείτε αν βλέπετε. Αν. Και εγώ θα σα πω το εξή, ότι για μένα είναι πανεύκολο να πάρω το κουπάκι εδώ, να το κοιτάω και να αρχίσω να λέω ένα κάρο απλοϊκά πράγματα. Δεν θέλω τα κάρο τα απλοϊκά. Θέλω να μπορεί να δείτε ένα γράμμα. Μπορεί να δείτε κάτι. Αν δείτε. Δεν θα μπω στη διαδικασία να έρθει. Γιατί καταρχήν αυτό που κάνω το κάνω ευσυνείδητα. Δηλαδή, τι αλλάζει εδώ. Όποιος θέλει, εγώ το λέω δημόσια, σε έρθει να το κάνω δωρεάν την επίσκεψη. Δεν το λέω για να βγάλω χρήματα. Σίγουρα θέλει. Και αν δεν μείνει ευχαριστημένος, θα έρθει στο κεντρί και θα πει η κυρία Ζώη, δεν μου είπε τίποτα. Αλλά εγώ στη διαδικασία να εκτεθώ. Γιατί δεν θα κάνετε και στο σπίτι σας. Είναι σαν να σου πω Νατάσα, να βγεις χωρίς μικρόφωνο να κάνεις εκπομπή και χωρίς το φάκελο που κρατάς. Άρα χρειάζεται και άλλο πράγμα πριν από τον καφέ. Βεβαίως, χρειάζομαι την ηρεμία μου. Όχι, καμία συζήτηση. Εγώ ούτε το όνομα δεν θέλω να ξέρω του ανθρώπου, ούτε τη μαμά του. Εμείς δεν θέλουμε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή για κάποιον. Θέλουμε να δούμε. Είναι απλό να πω έναν ή μεγάλη πόρτα θα διαβείς, μικρή θα προσπεράσεις. Τώρα μιλάμε για απλοϊκά πράγματα. Δεν μπορείτε να δείτε τώρα, δεν σας είπαμε να κάνετε πρόβλεψη, κυρία Ζώη μου, αλλά δεν μπορείτε να δείτε αν είναι καλό ή κακό, όπως λένε, όπως φαίνεται το φλιτζάνι και τέτοια. Ένα πράγμα δεν θέλετε πρόβλεψη. Δεν μπορώ να δω. Δεν μπορείτε γιατί χρειάζεται ηρεμία. Σου είπα, εσύ μπορείς να βγεις αμακιγιάριστη και χωρίς το μικρόφωνο να κάνεις εκπομπή. Α, καλά. Δεν το έχεις κάνει. Εγώ είναι άλλη περίπτωση αυτή. Δεν το έχεις κάνει όμως. Κάνω και άλλα χειρότερα. Γιατί να πω εγώ. Εγώ είπα, ποια κοπέλα είναι και εσύ και όλο το γραφείο, όλη η παραγωγή από το κεντρί μπορεί να έρθει στο γραφείο μου, θα το κάνω δώρο και να κάνετε μια εκπομπή και να με εκθέσετε δημοσίως να πείτε κυρία Ζώη δεν μου είπε τίποτα, μας κορόιδεψε. Τώρα ήταν ευκαιρία όμως να μας πείτε δύο πράγματα για να πείσετε και από τώρα. Μα δεν έχω ανάγκη να πείσω. Εγώ καταρχήν κάποια άτομα στάνταρ, πελάτες, τους έχω. Ναι. Πόσα είναι αυτά, περίπου? Είναι αρκετά. Είναι πάνω από 50? Είναι πάνω από 50 και είναι από όλα τα κοινωνικά στρώματα, όπως σας είπα. Μέχρι και πολιτική. Ας το κρατήσουμε όμως εδώ, να το κρατήσουμε. Γιατί μετά μπορεί να σας απομονώσουμε σε ένα δωμάτιο και να δούμε. Κύριε Σταύρο, είστε έτοιμος να ακούσετε? Πανέτοιμος. Κύριε Δαμουράκη. Το πρώτο που θέλω να πω, ότι έχει κάποιο επάνω στο θέμα της υγείας του, κάτι ή με ζάχαρο ή με πίεση που διαταράζεται. Όχι σε επικίνδυνο βαθμό και είναι από κληρονομικότητα. Τι, ναι ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Έχω, αλλά νομίζω ότι στην ηλικία που είμαστε. Υπάρχει αυτά τα μικρά. Όχι, το ζάχαρο, το ζάχαρο και η πίεση, με συγχωρείτε. Το ζάχαρο και η πίεση δεν είναι ενδεικτικά. Έχω μικρή πίεση και έχω και, μικρό, και λίγο ζάχαρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το 1,25 δεν είναι ζάχαρο. Αλλά στην ηλικία μας νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουν. Όχι, όλοι. Παρακάτω. Έχετε περάσει ένα τραγικό γεγονός στην οικογένειά σας? Δηλαδή. Το δηλαδή. Σα είπα, έχετε περάσει ένα τραγικό γεγονός στην οικογένειά σας. Θάνατο, ας πούμε. Θάνατο. Τραγικό γεγονός. Ας το πει να απαντήσει. Πρέπει να ανατρέξω κι εγώ. Δηλαδή, ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Το να δεν έχετε περάσει. Το να αρρωστήσει κάποιος ή να σπάσει το πόδι του ή να σπάσει το δεν χέρι του. Δεν είναι τραγικό γεγονός. Δεν έχω περάσει δεν το όχι. Στην οικογένειά μου. Στην οικογένειά μου, προσέχτε. Όχι την οικογένεια του πατέρα μου, της μάνας μου. Όλη η οικογένειά σας, στο παρελθόν μου είπατε. Για να ανατρέξω όλα αυτά. Θα πρέπει να σας καθίσω κι εγώ απέναντι, να μην έχω τα χιλιάδες φώτα, γιατί με τα φώτα έχω αλλίωση, δεν μπορώ παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο να κοιτάξω κάτι. Τέλος πάντων, για συνεχίστε παρακάτω. Και εγώ κάπου τον εγκέφαλό μου κουράζω. Συνεχίστε παρακάτω. Το οικογενειακό του λέω, αυτό που έχουν περάσει. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, η οικογένεια εγώ, αυτή τη στιγμή, εννοώ τη γυναίκα μου με τα παιδιά μου. Όχι, άλλος δεν έχω. Το παρελθόν μου είπατε και η οικογένειά σας είναι από την ημέρα που έχετε γεννηθεί, κυρία. Α, μπράβο, τότε έχω περάσει. Μα, παρακάτω. Λοιπόν, αντιμετωπίζετε και ένα πρόβλημα, κυρίως στο δεξί σας πόδι, λίγο πονάνε κάτω τα δάχτυλα. Όχι. Α, καλά, τέλος πάντων, εντάξει. Κατάξτε, άκουσα. Συγγνώμη, καθίστε. Το αριστερό είναι όχι το δεξί. Το αριστερό, ναι. Το δεξί όχι. Από τη θέση που βλέπω εγώ. Το αριστερό. Μην ξεχνάτε ότι είναι στο περίπου τώρα. Είναι όπως και στην κυρία Νατάσα, δεν είπα. Όχι στο περίπου ακριβώς. Εντάξει, γιατί πρέπει να προσηλωθώ. Δεν μπορώ με τόσο πολλά φώτα, επειδή κουράζω τον εγκέφαλο. Πάρα πολύ και είναι πολύ ισχυρό αυτό που κάνω, γιατί πάρα πολλές φορές από όλη την Ελλάδα, από την Αυστραλία, από την Ιταλία, από την Κύπρο, πάρα πολύ κόσμο, από το Βέλγιο, χωρίς να τους έχω δει ποτέ, μου στέλνουν κάποιο γράμμα, μόνο το όνομά τους, το επώνυμό τους, με παίρνουν σε ένα ειδικό τηλέφωνο και τους τα αναλύω όλα τα πάντα, από τη Σπάρτη, από την Κύπρο. Και η χρέωση πώς γίνεται, κύριε? Η χρέωση μου τη στέλνουν στο ταχυδρομικά. Μάλιστα. Τα λαμβάνω πρώτα. Τους παίρνουμε κάποιο τηλέφωνο και τους δίνουμε ημερομηνία ραντεβού, γιατί διαρκεί 3/4 η επικοινωνία που κάνω εγώ
Και το λέω ανοιχτά, αν κάποιος πελάτης μου από όλους αυτούς που έχει επικοινωνήσει, που έχουν βρει τα τηλέφωνα μέσα από τον Αντένα, παρακαλώ να πάρει τώρα τηλέφωνο και να πει: εγώ είμαι δυσαρεστημένη με το όνομα και το επώνυμό της. Για να ελέγξω να δώσω και εμείς τα τηλέφωνα 6805-132, 6808-382. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε πίσω το ριζικό μας, μπροστά το μέλλον μας. 6805-132. Λοιπόν, για συνεχίστε, έχουμε να το πούμε. Λοιπόν, κυρία Δαμουράκη, μέχρι τώρα μου έχετε βρει το ζάχαρο, ναι. Το πόδι. Η πίεση, ναι. Ναι. Το πόδι, ναι. Και το τραγικό γεγονός της οικογένειάς μου που έμεινα ορφανός. Από τα 3 μου χρόνια πέθανε η μάνα μου, πέθανε ο πατέρας μου και μέχρι τα 19 ήμουνα σε ορφανοτροφία. Και οι δύο. Το 43 πέθανε η μάνα μου, το 44 ο πατέρας μου. Και μέχρι το 58 ήμουνα σε ορφανοτροφία. Λοιπόν, σας έπεισε. Με έπεισε. Να είστε καλά. Εσείς θέλετε να πείτε. Άλλη μία. Τώρα δεν μπορώ, παιδιά. Έχω πει στην κυρία εδώ. Έχω πει στους κυρίους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Να προσπαθήσετε μία για μένα. Σας κάντε μου τη χαρά. Να πω ότι το καλοκαίρι εσείς θα περάσετε πολύ ωραίο καλοκαίρι. Και θα είστε διάσημο πρόσωπο. Και θα το μάθετε. Θα πάτε στο εξωτερικό και θα περάσετε πολύ ωραίο καλοκαίρι. Και δεν βλέπω να παρατάτε τίποτα στο επαγγελματικό σας, γιατί σας πέφτει πάρα πολύ λαμπρό. Εντάξει, αρκετά αυτό, όποιος θέλει, τον δέχομαι ευχάριστα. Ναι, γιατί τι ήταν αυτά που μας έλεγε προηγουμένως. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πολλοί φαντάζονται, κυρία Δαμουράκη, ότι εκμεύεται τη σκέψη. Όχι καθόλου. Δεν είναι αλήθεια. Πιστεύετε εσείς ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει το πεπρωμένο του? Κάποιες φορές βεβαίως και πιστεύω, όταν δεν είναι τα γεγονότα... Δύο λεπτά λίγο, σας παρακαλώ. Όταν κάποια οικογενειακά, κάποια προβλήματα που από το χαρακτήρα, λάθος κινήσεις, στα επαγγελματικά κυρίως που έχω πάρα πολλούς εμπόρους, που έρχονται και του λέω από λάθος δική σου διαχείρισης έχεις καταστρέψει τη δουλειά σου. Έχεις κάποια περιθώρια μέχρι τότε γιατί θα διαβείς σε καταστροφή. Το δικό σας το μέλλον το έχετε προβλέψει. Το πρώτο και το κυρίαρχο. Το παιδί σας, την οικογένεια. Το πρώτο. Και έκανα επάνω σε μένα αρχικά και πάνω σε πάρα πολύ κόσμο. Πριν να ξεκινήσω επαγγελματικά, γιατί η δύναμή μου είναι έμφυτη από μικρή, αλλά το 1981 είχα άλλες δυνάμεις επάνω μου και είδα πράγματα, οραματίστηκα. Και από εκεί και ύστερα, το 1984, μου ήρθε σε γραφή για να μην κουράζω υπερβολικά τον εγκέφαλό μου. Δεν με ενδιαφέρει αν ένα 10 ή 20 άτομα την ημέρα. Μπορώ να μπορέσω να τα πω σε όλους, αλλά θέλω ηρεμία και να μην έχει πάρα πολλά φώτα. Εκτός των άλλων, έχω προβλέψει γεγονότα πολύ σημαντικά για μένα και έχουν βγει και αφού βγήκαν όλα σε μένα, γιατί είδα ότι κάποιο μαγαζί που άνοιγα το 1981 στον Κορυδαλό, στην Οδό Ταξιαρχών 41, ότι θα είναι για μία δεκαετία, ναι το είχα. Ότι θα αντιμετωπίσω κάποια προβλήματα, ναι τα είχα, αλλά έβαλα τα χέρια μου μπροστά και δεν χτύπησα πολύ. Αυτό που έχετε το χάρισμα, πώς εσείς θα το χαρακτηρίζατε, θα το λέγατε μαντεία, ενόραση, υπολογισμό, πρόβλεψη, πιθανολογούμενη, πώς θα το είναι λέγατε? Θεϊκό και ενώπιον των κυρίων όταν ξεκίνησε έκανα το σταυρό μου αν με είδατε, είναι θεϊκή δύναμη και έχω πάρα πολλά οράματα μπροστά μου, ναι. Και από εκεί ξεκινάει. Θα πάμε και στις πελάτησές σας να δούμε τι έχουν εκείνες να μας πούν. Αλλά πρώτα απ' όλα έχουμε εδώ πέρα, πού είναι τους, ο κύριος Μπεκρής Κωνσταντίνος, ο οποίος ασχολείται ερασιτεχνικά με τις προβλέψεις και μου είπε πριν από λίγο ότι ήταν αρκετό κάποια στιγμή να ακουμπήσετε το πόδι μιας γυναίκας για να γίνει καλά. Μάλιστα στην Αμερική. Ποιο σημείο του ποδιού ακουμπήσατε? Το γόνατο. Το σταύρωσα και έγινε καλά. με πλάκες και έτοιμη να πάει την άλλη μέρα για εγχείρηση. Δεν είναι απλή περίπτωση που πίτσα το χεράκι μου να μου το φιλήσει να γίνει καλά. Ήταν έτοιμη να πάει για εγχείρηση και επειδή ήταν ηλικιωμένη γυναίκα, εφοβείται μήπως μείνει στην άρκωση που λένε, ναι. Και δεν ξυπνήσει. Εκείνη τη στιγμή που τρώγαμε, γιατί είμαστε σε ένα τραπέζι το οποίο είχαμε ένα μνημόσυνο 40. Όλοι μιλάγανε και όλοι λέγανε. Εμένα μου ήρθε κάτι στο μυαλό από το Θεό, το οποίο λέει, μη λες τώρα τίποτα, πέσεις αργότερα. Όταν θα στη δυο σας, ότι θα τη σταυρώσεις και θα γίνει καλά. Εάν το πιστεύει η ίδια. Ναι. Της το είπα και σε αυτήν και στην κόρη της. Πρέπει να το πιστεύει και ο ίδιος. Τι της λέτε σε αυτή τη τσαγκάνη τόση ώρα? Κάτι πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Και εφόσον το πιστεύουν δύο άτομα, γίνεται. Είναι η πίστη που λέει που σε σώζει. Μάλιστα. Μετά από λίγες μέρες, εγώ ξεκίνησα να τη σταυρώσω. Όταν ακούμπησα τα χέρια μου επάνω στα γόνατά της και έλεγα από μέσα μου μία προσευχή. Η ίδια γυναίκα μου είπε ότι νιώθει κάτι να λιώνει μέσα στα κόκαλά της, να φεύγει κάτι σαν άλατα να λιώνουνε. Μετά από 5 φορές που τη σταύρωσα, αυτή η γυναίκα πήγε στο γιατρό πάλι
Έκανε εξετάσεις, έκανε ακτίνες και δεν χρειαζόταν εγχείρηση. Μάλιστα. Να κάνουμε, να έχουμε ένα τηλέφωνο σας παρακαλώ, ένα από τα πάρα πολλά τηλέφωνα που μου λένε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στη γραμμή. Μην περιμένετε τηλεφωνική πρόβλεψη, αποκλείεται να γίνει εδώ. Παίρνουν και το ζητάνε, αλήθεια. Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα είναι στο τηλέφωνο. Κυρία Χριστίνα. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Είχα ένα περιστατικό εγώ πριν από 6 χρόνια. Πριν από? Πριν από 6 χρόνια. Ναι. Ο σύζυγός μου, από ό,τι ανακαλύφθηκε μετά, θεώρησε καλό να πάει, δεν ξέρω, σε κάποια μάζισσα. Τελικά άρχισαν τα προβλήματα ότι έπρεπε να χωρίσουμε γιατί εγώ είχα φίλο. Κάτι που δεν υπήρχε. Η μάντισα λοιπόν αυτή είπε στο σύζυγό σας ότι πρέπει να χωρίσει μαζί σας γιατί εσείς έχετε φίλο. Αυτό συγκεκριμένα ήταν κάποια, από ό,τι έμαθα, κάποια βασιλική θηλυκόβρηση. Ναι. Η οποία έχει κάποιο κλειδί, λένε, και το γυρίζει από δεξιά ή από αριστερά. Και λέει, δεν ξέρω τι λέει, επαστρεπτός, εκείνη τον έπεισε ότι αφού το κλειδί γύρισε, κλείδωσε, ξεκλείδωσε, δεν ξέρω. Εγώ είχα οπωσδήποτε φίλο και αυτό ήταν η αιτία να την αφήσω το σπίτι μου στον αέρα. Χωρίσατε. Βεβαίως. Χωρίσατε. Ωραία. Τώρα θα σας ρωτήσω. Θα σας ρωτήσω. Δεν σας ξέρουμε ποια είστε και ούτε ξέρει κανείς. Θα σας ρωτήσω ειλικρινά, είχατε φίλο? Όχι ποτέ. Όχι. Είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας. Ευτυχώς που με βοήθησε, έπαιρνα και χτες γιατί αυτή η κατάσταση με είχε καταντήσει. Κόντε θα τρελαθώ δηλαδή. Με διάφορα ψυχοφάρμακα στην αρχή μπόρεσα να κρατηθώ και μόνη μου τα σταμάτησα. Δεν μπόρεσα δυστυχώς να σας πιάσω χθες. Μήπως είδατε για τη χθεσινή μας εκπομπή? Ορίστε. Για τη χθεσινή μας εκπομπή. Έπαιρνα, αλλά δεν μπορούσα να πιάσω. Πού να πιάσετε? Ναι, δεν μπορούσα να πιάσω. Απλώς σας λέω ότι ήταν αυτή η αιτία που εγώ κόντεψα να τρελαθώ. Έκλεισε το σπίτι μου. Δεν έχω, εκτός από 4 παιδιά, δεν έχω κανέναν άλλον και μία μάνα γριά. Και καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση βρεθήκαμε. Είναι δυνατόν τώρα να κλείνουν σπίτια? Να απαντήσω. Για απαντήστε. Όχι ότι στην υπεύθυνη, αλλά απαντήστε. Αλίμον, όχι. Σίγουρα υπάρχουν και αγύρτες στη δουλειά, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως ο κύριος που πήγε στην κυρία που πήγε τέλος πάντων ήταν αφελής. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή χώρισε τη γυναίκα του επειδή του είπε η μάντισσα. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε να τη χωρίσει. Και ότι βρήκε πάτημα και τη χώρισε. Δεν είναι δυνατόν να έχουν αυτοί οι άνθρωποι τέτοια δύναμη. Είναι δυνατόν, δηλαδή εσείς στη θέση του κυρία Χριστίνα πώς θα αντιδρούσατε, αν πηγαίνατε στην κυρία Νατάσα, στην κυρία Δαμουράκη και σας έλεγε πρέπει να χωρίσεις τον άντρα σου γιατί... Δεν θα πίστευα ποτέ ότι ο άνθρωπός μου, ειλικρινά το λέω μέχρι που τελικά το αντίθετο έγινε, ότι και έλεγα ήμουν πολύ ευτυχισμένη, δυστυχώς για μένα, ήμουν τυφλή, να πιστεύω ότι όποιος και να μου το έλεγε. Ότι μπορούσε να μου απαντήσει ή να μου το πει κάποιος επειδή το ανακάλυψε στα χαρτιά ή στον καφέ. Μάλιστα. Μπορώ να πω και κάτι άλλο. Να πείτε και κάτι άλλο. Μισό λεπτό να τη ρωτήσω όμως εγώ. Κυρία Χριστίνα, ναι. Εσείς πώς το καταλάβατε, αυτός τι σας είπε, ότι εγώ επειδή πήγα στη μάντισσα και είδα ότι... Έβλεπα, όχι. Έβλεπα ότι απομακρυνόταν, δεν μιλούσαμε, δεν έρχονταν στο σπίτι, ας πούμε, τις ώρες που έπρεπε να έρθει. Έρχονταν κάποιες λίγες ώρες, τα παιδιά κοιμόντουσαν ή έκανε κάποιες μέρες μετά να έρθει. Μήπως υπήρχε καμιά άλλη, λένε εδώ. Ορίστε. Μήπως υπήρχε άλλη γυναίκα. Ναι, βέβαια. Μετά ανακαλύφθηκαν άλλα πράγματα. Αυτό ήταν. Καμιά δικαιολογία. Εγώ θέλω να πω για τον εαυτό μου ότι εφόσον του είπε αυτή η γυναίκα ότι γύρισε, κλείδωσε, δεν ξέρω τι έκανε το κλειδί, αυτό ίσως το βρήκε πρόσχημα, όπως το είπε, όπως είπε και η κυρία προηγουμένως. Μάλιστα. Εμένα όμως με αυτό το πρόσχημα δίθεν έφυγε από το σπίτι. Σας χάλασε το σπίτι, βέβαια. Μου χάλασε το σπίτι. Φαντάζομαι ότι εσείς έκτοτε δεν πήγατε, ή μάλλον δεν πήγατε ποτέ σε καφετζού ή χαρτορίχτη. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει. Πολύ ευχαριστώ. Να σας ακούσω. Αυτά βγήκαν από τα παιδιά περισσότερο που τα έπαιρνε μαζί και πήγαιναν και διθενσίστη με την κυρία για γυναίκα του και εγώ ήμουν η μαμά των παιδιών. Κατάλαβα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μετά από όλα αυτά ρίχνετε τα ανάθεμα σε όλες αυτές τις κυρίες. Δεν ρίχνω κανένα ανάθεμα. Είναι μόνο ο Θεός άξιος να τιμωρήσει οποιοδήποτε. Μάλιστα. Ζητώ ή όχι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε και μας είπατε το θέμα σας, κυρία Δαμουράκη. Θέλω να πω ότι εφόσον υπήρχε τόσο σοβαρό πρόβλημα, γιατί η κυρία Χριστίνα, που σέβομαι αυτό που λέει, που συμβαίνει πάρα πολλές φορές, έρχονται και μου το παραπονούνται και εμένα πελάτης πάνω στη δουλειά μου, και γιατί δεν πήγε με τον άντρα της κάπου αλλού, σε μια άλλη.
Γιατί η γυναίκα κυρία, δεν πιστεύει. Και εφόσον, εάν δεν πιστεύει, καθίστε να σας πω, εάν ήξερε το όνομα συγκεκριμένα. Το έμαθε μετά έτσι κι αλλιώς. Μα το θέμα είναι ότι ο σύζυγος ήθελε να χωρίσει, γιατί μάλιστα, είχε. Για να το αποδείξει. Έτσι δεν είναι. Το βλέπετε δηλαδή, δεν είναι σίγουρο το γεγονός. Βέβαια, γιατί δεν μπορεί να είναι σίγουρη τι της είπε, εφόσον δεν είναι μπροστά, μπορεί εκείνος να το χρησιμοποίησε. Εάν δεν ήταν ο ίδιος, κυρία δεν Δαμουράκη, μπορεί να ξέρει. Έχετε προκαλέσει ποτέ πανικό σε κάποιον λέγοντας κάτι για το μέλλον του? Πανικό δεν ξέρω αν έχω προκαλέσει, αλλά είμαι πάρα πολύ ευθύς και λέω όλη την αλήθεια. Ό,τι όταν βλέπετε πω, κακά τα λέτε. Προπαντός, εάν εννοείται κακό, κακό είναι ο θάνατος. Ναι. Κακό είναι και να χάσει και ο Παναθηναϊκός, λέω. Έκσταση! Ένα λεπτό. Για να δηλώσω, δεν είμαι Παναθηναϊκός. Ως Ελληνίδα. Ως Ελληνίδα το λέω. Είμαστε όλοι. Και εγώ πειραιώτησα. Εγώ είναι γνωστό ότι δεν χειροκροτούμε και μπράβο στον Παναθηναϊκό και όλα. Εγώ είμαι ΑΕΚ, είναι δηλωμένο, το ξέρω. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και είναι δηλωμένο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να, εξής από αυτό. Αλλά όχι, τα πρέπει να τα λέμε. Εκεί είμαστε Έλληνες όλοι. Έκλαιγα όταν έβαλε ο Παναθηναϊκός, όχι απλώς δεν χάρηκα. Και εγώ δεν πίστευα. Θα χαρείτε και την επόμενη βδομάδα, μεθεπόμενη βδομάδα. Ναι, μακάρι. Θα κερδίσει πάλι ο Παναθηναϊκός. Θα κερδίσει πάλι. Κυρία Δαμουράκη λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει την επόμενη εβδομάδα τον Άγιαξ πάλι. Έτσι. Όπου είναι, ναι, βέβαια. Εδώ. Πότε είναι, 17 του μηνός. Μην ανησυχείτε, οι Παναθηναϊκοί μην έχετε αγωνία. Όλη η Ελλάδα να μην έχει αγωνία. Είναι αγωνία, σίγουρα όλοι ξεσηκωμένοι. Θα γίνει πρωταθλητής, η Ελλάδα θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κόσμο στο τελικό μετά. Μετά θα παίξουν τελικό. Με την Γιουβέντους. Θα δούμε για τον τελικό. Μάλλον. Θα την ξαναφέρουμε την κυρία Δαμουράκη να δούμε. Να ρωτήσω εγώ αν εσείς έχετε προκαλέσει πανικό σε κάποια πελάτησα με. Χωρίς να φταίτε εσείς απαραίτητα, να έχει εκείνη η αντιδράση περίεργα. Εγώ έχω προβλέψει το θάνατο ενός ατόμου. Τώρα από εδώ και μπροστά. Είναι χρόνια πριν. Μάλιστα είχα πει ότι θα σταματήσω να ασχολούμαι. Γιατί με είχε σοκάρει και εμένα το γεγονός. Θάνατο κάποιου ανθρώπου. Κάποιου συγκεκριμένα πατέρα ενός φίλου μου, ο οποίος ήταν υγιής ο άνθρωπος και νεότατος. Δεν έπασχε από τίποτα. Και σόκαρε και εμένα το γεγονός, σε σημείο που είπα δεν θα ξανασχοληθώ. Βέβαια δεν μπορείς, πάντα με εγωίτευε το μεταφυσικό, πάντα ασχολιόμουν. Τελικά σιγά σιγά ξεκίνησα. Ήθελα όμως να πω ότι αυτό που έχουν τουλάχιστον τα χαρισματικά άτομα. Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται αυτό το χάρισμα, ποιος μας το στέλνει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι, πως είναι κάτι διαβολικό. Αυτό ήθελα να πω. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι κάτι θεόσταλτο. Από εκεί και πέρα, όταν φροντίζουμε να το χρησιμοποιούμε, κάνοντας καλό στον συνάνθρωπό μας. Και όταν βλέπετε το κακό, το λέτε, τι το κάνετε? Αν πρόκειται να τον προειδοποιήσεις για κάτι, ναι, θα του το πεις. Μάλιστα. Είναι προσοδοφόρο το επάγγελμά σας, κυρία Ζώη? Είναι σχετικό. Αυτό εξαρτάται πώς το κάνει ο καθένας. Γιατί είπαμε, υπάρχουν αγύρτες που εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Αλλά να έχω να πω. Έχετε να πείτε, Λένα. Για να ακούσουμε. Εσείς μετά από αυτά τα παραδείγματα που έχετε δει ως detective και ως μια ψύχραιμη ματιά σε όλα αυτά τα θέματα, πιστεύετε? Όχι, ασφαλώς. Θα πηγαίνατε ποτέ? Εδώ τώρα πρέπει να του κάνετε. Όχι. Μετά από... δηλαδή. Όχι. Είσαστε παρόν, με χειροκροτήσατε προηγουμένως. Άρα ήταν ψεύτικο το χειροκρότημά σας. Ανακαλέστε το. Να σας κάνω εγώ. Να πω και κάτι. Συγγνώμη, να πω κάτι. Ναι. Λέμε τώρα, μιλάμε, αυτά που του είπατε είναι πολύ γενικά. Συγγνώμη, ξέρετε που είμαστε? Είμαστε σε ένα στούντιο. Είναι πάρα πολύ δεν μπορώ να τα πιστέψω. Ορίστε, λυπάμαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Όπως έχουν δει τα δικά σας μάτια, έχουν δει και τα δικά μας. Μπορείτε. Έρχεται μια κυρία, η οποία γύρω στα 45. Ναι. Η οποία μου λέει, κύριε Νίκου, θέλω, μου λέει, να δω, μου λέει, αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ενδιαφέρομαι, ήταν παντρεμένη με μεγάλα παιδιά, χωρισμένη, και τα είχε με κάποιο κύριο. Ξεκίνησα την έρευνα, της έφερα τις αποδείξεις, μόλις είδε τρελάθηκε. Χωρίς να ξέρω εγώ ότι έχει πάει πουθενά αλλού, γυρίζει και μου λέει 30 εκατομμύρια μου λέει μου έχουν φάει οι χαρτορίκτρες. Να απαντήσω και σε 30 εκατομμύρια μου έχουν φάει οι χαρτορίκτρες. Και μου λέγανε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα και ότι έχει τα. Λέω, εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα, ορίστε φωτογραφίες. Όχι που δεν συμβαίνουν αυτά. Να πω κι εγώ, γιατί έχω ήδη. Η πρώτη είναι η κυρία. Κυρία μου, μισό λεπτό να την ακούσουμε. Ορίστε. Πόσα λεφτά σας είχαν φάει οι χαρτορίχτρες και οι μελλοντολόγοι και όλα αυτά? Πολλά? Το μικρόφωνο να πάρετε, σας παρακαλώ. Ορίστε. Όταν λέμε... Λειτουργεί, δεν βλέπω να λειτουργεί.
το μικρόφωνο. Όταν λέμε χαρτορίχτρες και τέτοια, δεν έτρεχα. Εγώ βασικά έχω μεγαλώσει στο εξωτερικό και ερχόμουν και κάθε καλοκαίρι που ερχόμουν, αν κάποια φίλη πήγαινε κάπου, θα έλεγα πάμε κι εμείς παρέα. Ναι, ναι. Στο έτσι στυλ. Ναι. Όταν είπε ότι. Διότι γνωρίζω τον κύριο Παπαδάκη και εκεί γνώρισα και την κυρία Δαμουράκη. Ναι. Όταν είπα ότι μου έφαγαν πάρα πολλά, εννοούσα για κάποια κυρία συγκεκριμένη, η οποία έκανα κάποια συνεργασία. Εδώ, Αθήνα. Στην Αθήνα, που ήρθε από το εξωτερικό και έχασα τον άντρα μου. Και έκανα κάποια συνεργασία, η οποία θεωρήθηκε τόσο έξυπνη και ικανή να μου φάει πάρα πολλά χρήματα. Με αποτέλεσμα, όταν στον κύριο Παπαδάκη γνώρισα και την κυρία Δαμουράκη και ήταν πολύ σοβαρή και αυτά, πήρα κάποια απόφαση για να πάω μόνο για κάποια επαγγελματικά. Μάλιστα. Που ήθελα να ξέρω. Και ειλικρινά ήταν καταπληκτική. Και κάνει και φοβερή ιατρική διάγνωση. Αυτό εξεπλάγει, διότι ποτέ δεν το έχω ξαναδεί και δεν το έχω ξανακούσει. Φοβερή. Τι έχετε? Μου είπε για μία επέμβαση που είχα κάνει και μου είπε ότι βασικά. Το κυριότερο απ' όλα μου παρουσιάστηκε θυροειδή τον Αύγουστο, που ήταν κάτι που δεν το ήξερε κανείς. Μάλιστα. Εγώ και μόνο. Μήπως βάζετε κανένα detective εσείς? Δεν θα είναι, μου λέει, σοβαρό. Για το θυροειδή τι συμβαίνει, αυτό βλέπω. Μου είπε δεν θα είναι σοβαρό. Μου είπε δεν θα είναι σοβαρό. Θα έχεις λίγο μικροενοχλήσεις και συγκεκριμένα γι' αυτό και άρχισα, πήγα στο ιατρικό, πήρα, μου είπανε κάτι μικροενοχλήσεις, αλλά δεν είναι σοβαρό, όπως μου το είπε η κυρία Δαμουράκη. Από εκεί και έπειτα, η κυρία Δαμουράκη είναι ο άνθρωπος που επισκέπτεστε συχνά και για ό,τι χρειάζεται? Για να είμαι ειλικρινής, πήγα δύο φορές, διότι δεν ολοκληρώθηκε το επαγγελματικό, ήθελε περισσότερες λεπτομέρειες. Πήγα και αυτά που μου είπε ήταν όντως πάρα πολύ καλά. Κάνουμε ένα μικρό σας διακόπημα για λίγο πριν πάμε και στις άλλες δύο κυρίες και επιστρέψουμε και στον κύριο Μπεκρή. Κυρία Ελένη, ναι. Γεια σας. Γεια σε όλους, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, αν θέλετε λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Πέστε μου. Εγώ θα ήθελα να πω, κυρία Ράγιο, ότι το θέμα δεν είναι αν όντως είναι αληθινά όλα αυτά. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι όντως είναι, όντως τα μέντιουμ έχουν φοβερές δυνάμεις. Εσείς που το ξέρετε? Το ξέρω τα περισσότερα μέντιουμ έχουν φοβερές δυνάμεις. Λίγοι είναι αυτοί που δεν έχουν δυνάμεις. Εσείς μιλάτε από την πλευρά των πελατών ή από την πλευρά των μέντιουμ? Δεν έχω καμία σχέση, αλλά έχω πάρα πολλές προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή? Θα ήθελα να πω, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι ο άντρας μου, πριν ακόμα παντρευτούμε, πριν από αρκετά χρόνια, πάνω από δεκαετία, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, επειδή ήταν και αγρότης, πήγαινε βότανα σε μάγειρες. Τι πήγαινε? Βότανα. Βότανα. Μαντραγόρα, ντάτουρα κτλ. Που είναι πολύ ισχυρά παίζει ομόνα. Έπινε βότανα δηλαδή. Πήγαινε βότανα και τα πουλούσε. Α, πουλούσε βότανα. Πουλούσε βότανα, ναι. Και έμπαινε σε τέτοιες καταστάσεις και έβλεπε πράγματα για θαύματα. Κάνανε ολόκληρες τελετές, χωρισμούς ζευγαριών. Ο άντρας σας. Κάνανε με μάγια κόσμο. Αλαμπρά. Και συγκεκριμένα... Εκεί που πήγαινε ο άντρας σας και τα έδινε αυτά, δηλαδή έβλεπε να γίνεται τι πράγμα? Κάνανε με κέρινα ομοιώματα, κάνανε πάρα πολλές τελετές. Εδώ μιλάμε για μαγεία, δεν είναι... Αυτό είναι μαγεία, ναι. Τα ίδια αυτά μέτουν, λέγανε και τα καφέ και τα χαρτιά και ανάλογα με το τι ήθελε ο κάθε πελάτης. Και συγκεκριμένα αγριεύτηκε πάρα πολύ από μία περίπτωση. Ναι. Τρεις μήνες το έκανε αυτό και σταμάτησε. Δηλαδή αισθάνθηκε ότι κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στον κόσμο και σταμάτησε. Παρόλο που ήταν μία δουλειά που έβγαζε πάρα πολλά λεφτά και ξεκούρασε. Το έκανε τρεις μήνες. Τι ήταν εκείνο που σας έκανε από όλα αυτά που είδατε περισσότερο εντύπωση? Στον άντρα μου έκανε εντύπωση μια συγκεκριμένη περίπτωση, μια κυρία η οποία δέχτηκε και η ίδια, έπεσε από το σκαμπό, έσκασε το πόδι της χωρίς λόγο, από ένα πολύ χαμηλό σκαμπό με πολύ γερές βάσεις. Ναι. Και η ίδια του είπε, δεν ξανανακατεύομαι με αυτές τις καταστάσεις, δεν ξανακάνω χωρισμού ζευγαριών. Έκανε, γενικά φοβήθηκε πολύ από αυτή την κατάσταση. Αλλά θέλω να μιλήσω. Αυτή η γυναίκα δηλαδή που της πήγαινε βόταν ο άντρας σας χώρισε ζευγάρια? Αυτή η γυναίκα, ναι. Μάλιστα. Και τα βόταν αυτά είναι ισχυρά περιστησιογόνα. Ισχυρά περιστησιογόνα. Όποια κυρία παίρνει τέτοια πράγματα και τα βάζει στον καφέ του άντρα της ή για να την αγαπήσει ή για οποιοδήποτε λόγο, μην νομίζει ότι του κάνει πολύ κακό. Είναι άσχετο. Πρέπει αυτό να τα αποφέρει. Τίποτα με... Θα πω κάτι άλλο. Ναι. Δεν σας πήρα. Δεν είναι αυτό. Θα ήθελα να πω για ένα συγκεκριμένο ζευγάρι. Ναι. Πολύ συγγενικά πρόσωπα. Μάλιστα. Πολύ τεχνή είναι. Και έχουν στο σπίτι τους παρουσίες. Έχουν τι πνεύματα δηλαδή?
Ναι, αυτή η κυρία πήγαινε για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 14 χρόνια. Ναι. Μονίμως στραβιόταν σε τέτοιες καταστάσεις. Πήγαινε σε μέντιουμ διάφορα. Ναι. Είχε φτάσει μέχρι τον Εύρο σε ένα Τούρκο. Τι. Είχε φτάσει μέχρι τον Εύρο. Σε ένα Τούρκο στον Εύρο πήγε. Σε ένα Τούρκο, ναι, σε ένα Τούρκο μέντιουμ. Ναι. Έχει φτάσει στο σημείο, επειδή μελετήσαν πάρα πολύ το σπίτι, ιδίως μία τελευταία που πήγαινε στον Νέο Κόσμο, έχει φτάσει στο σημείο να έχει στο σπίτι αυτή τη στιγμή παρουσίες. Αυτό τις οποίες τις βλέπει και αυτή και ο άντρας της και τα παιδιά τους. Ο οικογενειακός δηλαδή βλέπουν παρουσίες, βλέπουν πνεύματα μέσα στο σπίτι. Παρουσίες, ναι, από κατσίκες μέχρι τον ίδιο τον Σατανά. Κατσίκες! Από, ναι. Από τα ίμια θα είναι. Να μην είναι. Από τα ίμια. Μισό λεπτό. Εδώ όπως καταλαβαίνετε τέτοια πράγματα ακούγονται περίεργα. Και εσείς πέστε μου σας παρακαλώ για να μας τα λέτε. Αυτά τα έχετε ακούσει ή τα έχετε δει? Εγώ προσωπικά έχω δει να κλειδώνει μία πόρτα χωρίς λόγο. Κλείδωσε η πόρτα του μπάνιου. Μία πόρτα κλείδωσε μόνη της. Μάλιστα. Αυτό το είδατε στο σπίτι της κυρίας αυτής? Αυτό το είδα σε γιορτή που ήταν 80 άτομα και το είδαν όλοι. Πού είναι αυτά τα 80 άτομα? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ίδιο περίγυρο στην πολυκατοικία τους. Την πολυκατοικία τους και διάφοροι συγγενείς έχουν δει και ξέρουν ότι υπάρχει όντως αυτή η κατάσταση με στο σπίτι τους. Μάλιστα. Και για να υποτάξουν πάλι αυτές. Και τι κάνουν γι' αυτό, Πήγανε πάλι σε ένα μάγο, φέρανε παπάδες, αγιασμούς, φεύγουνε. Αλλά όλα αυτά κατόπιν εορτής, αφού μπερδεύτηκε με τόσα πολλά πράγματα. Και μου λέτε δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια οικογένεια στην Αθήνα η οποία συγκατοικεί με τα πνεύματα. Δεν είναι μοναδική και κανένας δεν θα βγει να το καταγγείλει, δεν θα συμβεί στον ίδιο. Είναι καταστάσεις τις οποίες και εγώ δεν είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι καταστάσεις που θα βγει κανένας να τις καταγγείλει. Μάλιστα, δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορείς να το πεις εύκολα, ας πούμε. Ούτε να το πιστέψεις εύκολα, καταλαβαίνετε. Άρα και μέσα από την ανωνυμία μου και εγώ το λέω. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν θα ήθελα να το πω γιατί σίγουρα θα αμφισβητηθεί. Μπορείτε να μας πείτε... Αυτό που ήθελα να πω είναι με λίγα λόγια, ότι όπως υπάρχει η λευκή μαγεία που είναι το ευκέλο, ο αγιασμός και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την εκκλησία, έτσι υπάρχει και η μαύρη μαγεία η οποία είναι πολύ ισχυρή. Για να αποφάσει ο κόσμος και να μην πηγαίνουν για πλάκα στα μέτρη. Εσείς αυτή την οικογένεια θα μας την πείτε, όχι στον αέρα. Βεβαίως. Αργότερα. Αν και δεν έχω τη δικαιοδοσία τους για να την πω. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να τους βοηθήσετε. Είναι γεγονός, ας πούμε. Είναι γεγονός. Και μπορεί ο κύριος ο συγκεκριμένος έχει μία δουλειά η οποία έχει περιουσία και γι' αυτό και η γυναίκα του δεν πήγε βέβαια σε καμιά της γειτονιάς που παίρνει χιλιάδες στο καφέ. Θα σας τηλεφωνήσουμε πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να τι συμβαίνουν. Ορίστε κύριε Νίκο. Δεν τη ρώτησα. Μήπως δούλευα για αυτήν. Μήπως. Στην προηγούμενη υπόθεση. Μήπως δούλευα για αυτήν. Μήπως δουλεύατε. Εσείς μετά από όλα αυτά έχουν δει τα μάτια σας διάφορα. Νομίζετε ότι ο κόσμος και ειδικά οι γυναίκες πιάνονται κοροϊδά? Πιάνονται. Ένσταση. Άρα αμφισβητείτε και την κυρία Ζώη και την κυρία Δαμουράκη. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία έδινα, γιατί εδώ είναι λιγάκι μπερδεμένα τα πράγματα. Να διακόψω λίγο. Να ολοκληρώσω πρώτα. Άλλο το ότι η κυρία Δαμουράκη έχει κάποια ιδιότητα σε άλλο... Ναι. Δεν μου λέτε κάτι. Είναι πολύ εύκολο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά η που... Η κυρία Δαμουράκη θα μπορούσε, υποθετικά μιλάμε, η κυρία Δαμουράκη θα μπορούσε να συνεργάζεται με εσάς και να σας δίνει κάποια χρήματα κάθε μήνα να δεις ένα πελατολόγιο, Νατάσα Ράγιου, Μαρίνα Τάδε, δεν και να βρίσκεται πράγματα, χωρίς να ξέρετε. Ναι, γίνεται. Μπορεί να γίνει. Στοιχείο δεν θέλω για αυτούς, ναι, που είναι θέλω για αυτή την οικογένεια. Ναι, ασφαλώς. Γίνεται. Μάλιστα. Να πω κι εγώ τώρα. Παρακαλώ. Εγώ όταν με παίρνουν τηλέφωνο και έρχονται τα άτομα, δεν τα ξέρω. Όταν με παίρνουν τηλέφωνο. Ναι, αλλά τους κλείνει τα ραντεβού για πολλές μέρες μετά. Ναι, του κλείνω. Άρα βέβαια, αυτό το διάστημα υπάρχει. Μπορεί να βρείτε στοιχεία. Αυτή τη στιγμή πόσες ώρες πριν είχα δει τον κύριο? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είχατε δει τον έτσι, κύριο. Ούτε του κυρίου, ούτε τον κύριο. Όχι. Λοιπόν, κυρία Τσαγκάνη, ένα λεπτό κύριε. Να πω να τελειώσω θέλω λίγο, ναι, παρακαλώ. Ναι. Όταν έρχονται λοιπόν στο γραφείο μου και μιλάω μαζί τους, δεν τους ζητάω να επανέλθουν στο γραφείο μου. Έρχονται γιατί θεωρούν οι ίδιοι εμένα σαν άτομο να με δούνε και νιώθουν γαλήνια από αυτά που τους λέω και τις γραμμές που τους δίνω και πραγματικά έχω σώσει πάρα πολλά σπίτια
με την κουβέντα και με τη συζήτηση. Είναι αλήθεια αυτό, κυρία Ασής? Βεβαίως. Για πάστε μας εσείς την εμπειρία σας. Στο επαγγελματικό έχει εμπειρία, κυρία. Στο επαγγελματικό όχι μόνο. Πρέπει να ξεκινήσω ότι υπάρχουν άτομα με κάποιες δυνατότητες και ψυχικές ιδιότητες. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τη μεταφυσική και τη μεταψυχική. Όχι εδώ, σαφώς. Δεν είναι απλό και δεν... Η κάθε καφετζού δεν είναι απατεώνισσα, η κάθε μελλοντολόγος δεν είναι και δεν είναι και επιστήμονας. Εγώ μπορώ να δεχτώ την κυρία Δαμουράκη για κάποια πράγματα, σαφέστατα, τα οποία όμως και από μόνη μου τα ήξερα. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος με ιδιότητες και ικανότητες, δεν τις χρησιμοποιώ. Παράδειγμα. Παράδειγμα. Από την κυρία Δαμουράκη. Όχι, από τη δική σας. Από δική μου. Ρίχνοντας, ανοίγοντας κάρτες για μένα πάντα, έχω... Τι ταρό? Όχι, όχι. Απλές κάρτες. Απλές. Με μία ιδιότητα την οποία δεν την εξασκώ, η οποία είναι έμφυτη. Έχω όμως διαβάσει και έχω ασχοληθεί με τη μεταφυσική και όλο το πνευματισμό, μυστικισμό κτλ. Δεν υπάρχει γεγονός άσχημο που δεν το έχω προβλέψει σε μένα. Δεν υπάρχει γεγονός στη ζωή μου καλό, μελλοντικό, που δεν το έχω προβλέψει. Ξέρω με ποιους ανθρώπους πρέπει να συνεργαστώ, με ποιους δεν πρέπει. Και μου λέτε ποιους... δηλαδή ότι δεν σας έχει πάει τίποτα λάθος μέχρι τώρα στη ζωή σας. Πάρα πολλά, γιατί ήταν δική μου επιλογή. Το πεπρωμένο δεν είναι φυγή αδύνατον. Ελέγχεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να έχουν ικανότητες για να το ελέγξουν. Ο καθένας μας δεν είναι ικανός, όμως προσπαθώντας μπορεί να φτάσει. Η ψυχή του ανθρώπου έχει όλες τις ικανότητες. Η κυρία Φωτιάδη. Εγώ δεν έχω... Όχι, εσείς δεν διαβάσει, ούτε έχω. Είμαι ένα ευαίσθητο άτομο, βέβαια. Γνώρισα την κυρία Δαμουράκη μέσω των καναλιών. Δεν την ήξερα πριν. Συγκεκριμένα η μητέρα μου είπε το τηλέφωνό της. Και όντως έμεινα κατάπληκτη. Σας είπε καλά ή κακά πράγματα? Καλά πιο πολύ. Είστε παντρεμένοι? Ναι. Έχω δύο παιδάκια. Ναι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σπίτι μου. Και ο άντρας σας πώς για το οποίο μου είπε για το παιδάκι. Συμφωνεί που επισκέπτεσαι την κυρία? Είναι λίγο, οι άντρες είναι λίγο... Είναι λίγο αρνητικός. Είναι λίγο αρνητικός. Αλλά μπορώ να πω ότι μου είπε τα πάντα, ειδικά για το μικρό παιδί. Έκανε πλήρη διάγνωση, ιατρική. Με κάθε λεπτομέρεια. Κύριε Δαμουράκη, είναι κρίμα που δεν σπουδάσατε γιατρός. Έχασε η επιστήμη, λοιπόν. Μόνο εγχειρήσεις δεν κάνετε. Έχω πολλούς γιατρούς πελάτες. Μάλιστα. Νατάς, κυρία Τσαγκάνη. Ήθελα να ρωτήσεις. Όχι, ήθελα να ρωτήσω τι σου είπε. Αμέσως το σου πω. Πες μου. Αυτό που... Σου στιτήριζε όλη την άσταση αυτή. Ότι λοιπόν. Έχει... Μπορεί και, πώς να σου πω, συνομιλεί με... Άνεση και... Με άνεση με ορισμένα άτομα. Σε έπεισε. Έτσι. Σε έπεισε. Ναι, με έχει πείσει. Γιατί? Γιατί? Διότι δεν ξέρω αν γελάσουν εδώ. Εγώ πιστεύω, γιατί πιστεύω, στα όνειρα. Νατάσα, εδώ και μια δεκαπενταετία έχω φοβηθεί τον εαυτό μου. Δηλαδή. Και στα καλά τα όνειρα και στα άσχημα. Μου βγαίνουν όλα τα όνειρα. Εμένα προσωπικά. Όλα. Ένα παράδειγμα. Φοβερό. Πριν 3 χρόνια πέθανε ο αδελφός της μητέρας μου, ο θείος μου. Ήταν 15 μέρες στο νοσοκομείο και πριν 3-4 μέρες δούλευα στο θέατρο στον Ακάδημο και με τη συνάδελφο που ήμουν στο καμαρίνι είχα δει όνειρο, είδα τον πατέρα μου. Ντυμένο με ένα μαύρο παλτό. Του λέω, είχε ένα μαύρο παλτό. Και κασκόλ. Καλέ μπαμπά, του λέω, γιατί φόρεσε το κασκόλ, δεν σου φτάνει το μαύρο? Ήταν έτσι και με κοίταζε. Και έφυγε από το καμαρίνι. Την άλλη μέρα λέω στην συνάδελφο, τη λέω, Βίκη, θα πεθάνει ο θείος μου. Τη λέω, έλα μωρέ, μου λέει, όχι, καημένη. Λέω, θα πεθάνει. Τη κάνω. Δηλαδή είναι ζήτημα ωρών. Μόλις τελείωσα την παράσταση, το βράδυ πήρα τηλέφωνο, μου λένε η ξαδέλφη μου η Πόπη, μου λέει, Μάγδα, δεν είναι καλά ο μπαμπάς. Την άλλη μέρα το πρωί πέθανε ο θείος μου. Αυτό που σου είπα είναι μαρίδα στον ωκεανό. Έχω δει άσχημα, δηλαδή κάποια φίλη μου αρρώστησε. Είδα 2-3-4 μέρες, την είδα άσχημα. Πολύ άσχημο όνειρο, όχι μόνο αυτήν, και το σπίτι μου, μέσα στην κατσαρίδα, μέσα στο αυτά. Ναι, ναι, μάνα μου, αλλά μου βγαίνουν και τα καλά. Μου βγαίνουν και τα καλά. Χρόνια. Λες, μα είναι σύμπτωση. Πόσες συμπτώσεις, βρε αδελφέ, 1000 συμπτώσεις. Χριστίνα μου, εσύ τι λέει, Λέσσα? Εγώ μία φορά μου είχε τύχει να δω όνειρο Κυριακή που λένε ότι βγαίνει, ναι, και ναι, δεν το πίστευα και έγινε. Δηλαδή?
Δεν είχα ξυπνήσει, ήταν μόλις είχα ξυπνήσει και χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν θυμόμουν ότι είχα δει μόλις όνειρο, αλλά αισθανόμουν κάτι πολύ άσχημα. Ξύπνησες και έμαθα, ναι, ότι δηλαδή πριν προλάβω τώρα να συνειδητοποιήσω ότι έχω δει κάτι, έτσι, ναι. Ήταν μόλις ξύπνησα, άκουσα ότι κάποιος γνωστός πέθανε από τη γειτονιά στο χωριό, νέος στην ηλικία, με δύο παιδάκια κλπ, τραγικό τέλος πάντων, και θυμήθηκα ότι είχα δει κηδεία στο χωριό. Μετά, μόλις έγινε αυτό, αμέσως ήρθε στο μυαλό μου. Μάλιστα. Ότι γίνεται κάποια και κηδεία. Ανατάσσα, μία μικρή παρένθεση ξέχασα. Κάποια φίλη παλιά μου είχε μάθει τα χαρτιά, ήταν από την Αφρική. Ρίχνεις χαρτιά μόνο. Ναι, όχι, κοίταξε, δεν ρίχνω, δεν έχω, κάθε χαρτί έχει την έννοιά του. Μου είχε μάθει τις έννοιες, όταν έχω κάτι πολύ σοβαρό, ένα θέμα υγείας ή ένα θέμα σοβαρό δουλειάς, ρίχνω τα χαρτιά, όχι για να, δηλαδή να δω αν υπάρχει θετικά ή... θετικά ή αρνητικά. Και όποτε τα χωρίζω, για σοβαρό, όχι αν θα πάω το Πάσχα στην Αίγινα, να δω τι γίνεται, κάτι σοβαρό, μου βγαίνει. Μάλιστα. Άρα εσείς, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Άρα εσείς τώρα δεν πιστήκατε από την κυρία Δαμαρά. Ήταν πεπισμένη έτσι. Ήσασταν πεπισμένη από πριν. Βέβαια. Μπράβο. Εντάξει. Γιατί απλώς έχω... παραδέχεσαι αυτή τη στιγμή γιατί κάποιο άτομο. Κρίνω και εξ ιδίων μου. Σκεφτήκατε μήπως κυρία Δαμαρά και αυτό σταματήσει ποτέ. Μία ωραία πρωία ξυπνάτε και δεν υπάρχει τίποτα. Και βέβαια το σκέφτηκα. Τι θα κάνετε θα τότε. Γίνει. Α, δεν θα γίνει. Όχι. Α, το έχετε δει άλλωστε. Εκτός των άλλων, να πω και κάτι άλλο. Όλα τα άτομα και όλοι που είσαστε εδώ, από ένστικτο και αγάπη προς τα άτομα τα οικογενειακά μας μπορούμε. Πιο πλατιά δεν μπορείτε να προβλέψετε για κάτι άλλο. Καταλάβατε. Μάλιστα. Μπορούμε για αυτά που αγαπάμε, για τους γύρους μας. Γι' αυτό και εγώ στο παρελθόν, όταν είχα αρχικά τα πρώτα στάδια ενδεικτικά σημεία, πήγα σε πάρα πολλά άτομα. Και σε medium και σε αστρολόγους. Mm-hmm. Και σε καφετζούδες και πραγματικά πολλές από αυτές με έχουν καταπλήξει γιατί μπορούσαν να δούνε κάποια πράγματα δικά μου αλλά δεν μπορούσαν να δούνε το τι έχω εγώ, το τι δυνάμεις έχω εγώ. Μόνο ο κύριος Θωμαδάκης, ο γνωστός, πάρα πολλά χρόνια πριν δεν μπορούσε να προβλέψει τίποτα γιατί μόλις μπήκα στο γραφείο του αισθάνθηκε ένα πονοκέφαλο και δεν μπορούσε να μου πει και του λέω θέλετε να σας διαβάσω για να ηρεμήσετε, μου λέει είμαι πολύ κουρασμένος. Και γύρισα και του είπα, δεν είσαστε κουρασμένος, έχετε κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα τι είχα πει. Και από αυτό προέρχεται ο πολιτικός. Είναι γνωστό ότι όλα αυτά που λέμε τώρα... Και μου είπε ότι έχεις μεγάλη δύναμη. Η Εκκλησία σαφέστατα τα καταδικάζει και το ξέρουμε όλοι. Και για του λόγου το αληθές έχουμε έναν ιερωμένο στο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Το πάτερ. Ο πατέρ Νικόλαο. Πάτερ Νικόλαο, γεια σας. Επιτροχάδη κύριε Νατάση, να πω και εγώ πέντε πράγματα. Παρακαλώ. Μιλάτε περί προγνώσεως. Οι κυρίες σου μιλούν περί προγνώσεως. Εδώ το λόγο τον έχει η Εκκλησία και λέγει το Ευαγγέλιο ουδής γνωρίζει χρόνους και καιρούς εν ιδί αυτού εξουσία τέμενος μόνο ο Κυριός μας. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω πολύ απλά στις τρεις κυρίες εκεί τις μαυροφόρες. Παρακαλώ. Λοιπόν, ας βρουν λοιπόν οι κυρίες αυτές τον πρώτο αριθμό του Λαχείου. Ναι. Αν έχουν δύναμη. Υπό την γη υπάρχουν πλάκες θησαυρού. Θησαυροί ανίθητοι. Να τους βρουν κι αυτούς για πάθη τους. Να βρουν το Λότο, τα διάφορα λαχεία, ξυστό, το εθνικό και το πρώτο άλογο στα υποδρόμια. Ναι. Γιατί δεν κάνουν σύλλογο οι μελλοντολόγοι για να μας προφυλάξουν από τους σεισμούς και να καταργήσουμε τα μηχανήματα και τους σεισμολόγους. Να σας απαντήσουν, πάτερ. Ναι, περιμένετε. Πρώτα απ' όλα... Η κυρία Νατάσα... Ναι. Η κυρία Νατάσα... Εγώ... Προηγουμένως δώσατε ένα... Φρυντζανάκι με καφέ. Εγώ είμαι η κυρία Νατάσα. Α, η κυρία Ζώη. Ναι. Ναι, δώσατε την κυρία ένα φρυντζανάκι με καφέ. Ναι. Και η κυρία δυσκολεύτηκε, ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Και κάνετε πολύ καλά και σας συγχαίρω γι' αυτό, γιατί είστε πανέξυπνοι. Και δεν μπορούσε να είπε τίποτα, η θέση, γιατί εδώ δεν έχει τα μέσα, τα στοιχεία, δεν ξέρω, που μπορούσε, ας πούμε, να... Δεν ήξερα όμως τι είναι ο καφές και την προβλημάτισες. Όσο για την άλλη κυρία. Μπορεί να πάει να κάνει αγιασμό χωρίς το τετραχύλι του ο πάτερ. Προγνωρίστε τον θάνατο. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πατέρα Νικόλε. Η δε κυρία η οποία λέγει συγγνώμη. Ναι. Ότι εγώ αν δεν κάνω το σταυρό μου. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω το έργο μου. Mm-hmm. Μα δεν συμβιβάζεται Θεός και διάβολος φως και σκοτάδι ψεύδος
Και για να προλάβουν να σας απαντήσουν, πατέρα Νικόλα, επειδή με συγχωρείτε, επειδή τελειώνει ο χρόνος. Ναι, γι' αυτό δεν θα προλάβετε να τους ακούσετε. Κάτι άλλο, με συγχωρείτε, κάτι άλλο. Δεν θα ακουστείτε αν δεν συνεχίσετε να ακούσουμε τι έχει να σας πει. Ένα λεπτό γιατί τελειώνουμε. Ορίστε, σαν πάτερ τον ρωτάω, συμφωνώ σε αυτά που λέει βεβαίως. Εμένα η δύναμή μου, εφόσον είναι, είναι όντως θεϊκή, θέλω να σας ρωτήσω το όνομα. Δεν είσαστε ικανός, κύριε. Ποιος είναι ικανός? Εσείς διαλέξατε το επάγγελμα. Δεν σας έχει δοθεί δύναμη να είσαστε. Δυο λεπτά να σας απαντήσω. Με λένε το... Με έχουν διαβάσει, με έχουν βαφτίσει δέσποινα. Πότε γιορτάζω, δέσποτα? Δέσποτα, πότε γιορτάζω που με λένε δέσποινα? Πότε εορτάζω που είμαι βαφτισμένη δέσποινα? Το βάφτισμα ξεβαφτιστήκατε, κυρία μου, γιατί δοθήκατε ολοκληρωτικά στο διάβολο. Πότε πότε γιορτάζω, κύριε? Σας ρωτάει, πατέρα Νικολέ, ακούστε μένα. Κυρία Νατάσα. Πατέρα Νικολέ, ρωτάει, ρωτάει το εξής. Ακούστε με αν θέλετε. Ακούστε με ένα λεπτό και τελειώνω. Πάτε σε ένα λεπτό, τελειώνει η εκπομπή. Ακούστε, ας απαντήσω. Σας ρωτάει εφόσον ονομάζεται δέσποινα, πότε γιορτάζει? Πότε γιορτάζει η Δέσποινα? 15 Αυγούστου. Όχι, κάνετε λάθος. Είναι 23. Είχα παραστάσεις φέτο. 23 Αυγούστου. Δυο λεπτά. Να σας απαντήσω. 23 Αυγούστου ήμουνα στο μοναστήρι. Συγγνώμη, 23 Αυγούστου. Στο μοναστήρι ήμουνα στη Σαλαμίνα ενώπιον φιλικών μου προσώπων και είχα επικοινωνία και μου δοθήκανε πράγματα και μίλησα και μου ελέγχθηκε ότι η μέρα της γιορτής σου είναι αυτή. Βεβαίως, γιατί η μέρα αυτή είναι η δεσποσύνη που εορτάζεται. Εντάξει, όχι 15 Αυγούστου. 23 Αυγούστου είναι τα γενέθλια της Παναγίας και δεν είναι η γιορτή σας. Όχι, είναι η δεσποσύνη της που εορτάζει. Σε εσάς, εσείς δεν είσαστε επιλεγμένος. Το διαλέξατε σαν επάγγελμα, κύριε, αυτό. Το διαλέξατε σαν επάγγελμα. Και όταν εγώ σας φωνάζω για τρισάγιο στον πατέρα μου, θέλετε να πληρωθείτε για να μου τον διαβάσετε τον πατέρα μου. Ένα χιλιάρικο. Αυτό το σημείο, εγώ θέλω, πατέρα Νικόλα, έτσι κι αλλιώς εκπονείτε. Έχετε δίκιο μόνο επειδή δεν έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε. Εγώ σας καλώ και σε μια άλλη εκπομπή να τα μαζί πούμε. Μαζί μου, να τα πούμε εδώ. Όλοι αυτοί με συγχωρείτε. Το προκαλώ. Σεβαστίζονται, δίνουν όλοι καλά στο διάβολο και με τη βοήθεια ορισμένου βιβλίου. Χρονολόγια, αρχολόγια, σαλομονική. Εγώ λέω. Με τον διάβολο. Πάτε. Γι' αυτό και προηγουμένως είπε τα φώτα τη Αγία. Η έχει τελειώσει. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε, πάτερ. Απλώς εγώ θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε σε ένα λεπτό να εξετάσουμε όλα τα θέματα και να σας απαντήσει αυτό που ήδη απάντησε η κυρία Ζώη, ότι δηλαδή δεν μπορεί, λέει, εν μέσω μιας κατάστασης μη ηρεμίας να το κάνει. Τρώμε και τον επίλογο, κυρίες και κύριοι, γιατί ο χρόνος τρέχει. Να σας πούμε ότι το μέλλον είναι αβέβαιο, το μόνο είναι αυτό. Εγκαινιάζοντας τη Μεγάλη Εβδομάδα στο Κεντρί, τη Μεγάλη Δευτέρα, θα κεντρήσουμε ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, τον αλκοολισμό. Τα αίτια αυτής της παθολογικής κατάστασης και οι συνέπειές της στη ζωή και στην οικογένεια. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και τη δική σας θέση, τη δική σας εμπειρία από τον αλκοολισμό στα 6805 132 6898 382. Καλό Σαββατοκύριακο! Γεια σας!